Πάμε να δούμε τους υδροχώους. Για τους υδροχώους, θα μπορούσε να είναι νέα δεδομένα στα επαγγελματικά, τα οποία ενδεχομένως να προκύπτουν αυτές εδώ πέρα τις ημέρες. Σημερινή μέρα είπαμε ότι αυτό το τρίγωνο είναι πολύ βοηθητικό και για το δικό σας ζώδιο. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Κρόνος είναι ο παραδοσιακός σας κυβερνήτης. Μοιράζεστε τον ίδιο κυβερνήτη με τους εγώκερους, παλιά δηλαδή, πριν ανακαλυφθεί ο ουρανός, που ανακαλύφθηκε πολύ πιο πρόσφατα, ο Κρόνος κυβερνούσε τον εγώκερο και τον υδροχώ. Α, δεν το ξέρω. Αυτό ναι. Νομίζω πρώτη φορά το λέμε. Ναι. Μπορεί. Αλήθεια. Ναι. Ναι, γι' αυτό και θα δεις ότι ενώ ας πούμε για τους υδροχώους λέμε ότι είναι οι άνθρωποι που έχουν το βλέμμα στο μέλλον, είναι στην πρωτοπορία, στο καινούριο κτλ. Όσο μεγαλώνουν, γίνονται πιο σκληροπυρηνικοί και πιο ίσως πιο παραδοσιακοί και πιο... προσπαθώ να βρω τη λέξη, συμβιβάζονται πιο πολύ. Γίνονται πιο εγώκεροι τέλος πάντων όσο μεγαλώνουν. Το λέει όμως με έναν καλό τρόπο το γεροντευτικό. Συντηρητική, ναι, ενώ ξεκινάνε τη ζωή τους με μια έτσι πιο με πρωτοπορία, τόλμη. Με τόλμη, με ρίσκο, με όλο αυτό. Όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται λίγο πιο έτσι συντηρητικοί. Ναι, ο Κρόνος κυβερνούσε εγώκερο υδροχό, όπως ο Δίας κυβερνούσε το ξώτη ηχθή. Υπάρχουν ναι, κάποια ζώδια τα οποία έχουν και μοντέρνα διακυβέρνηση. Ο Σκορπιός π.χ. ήταν ο Άρης, τώρα πια είναι ο Πλούτονας και ο Πλούτονας μάλλον, οπότε παίζει αυτό. Πάμε να δούμε όμως, είπα για τους υδροχώους, για τα επαγγελματικά καινούρια δεδομένα, μπορεί να υπάρχει μια πρόταση που να έχει ενδιαφέρον και να ασχοληθείτε περισσότερο. Μπορεί να είναι βοηθητική αυτή όψη και σε θέματα που αφορούν την υγεία, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει και με θέματα που αφορούν το σπίτι ή την οικογένεια.